Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Εύρος και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία μετά τον αδόκητο θάνατο 46χρονου αρχιπυροσβέστη πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος επιχειρούσε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού της Δευτέρας στο σχολείο στην περιοχή Απαλού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, ο αρχιπυροσβέστης βρισκόταν σε όχημα της πυροσβεστικής όταν παρασύρθηκε από όγκο νερών. Εντοπίστηκε και διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από το πυροσβεστικό σώμα και έλαβε χώρα ενώ την περιοχή έπληταν εντονότατα καιρικά φαινόμενα. Ολόκληρη η περιοχή του Απαλού για δεύτερη φορά μέσα στον πρώτο μήνα του 2021 βρέθηκε αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαινόμενα. Για τον απεγκλωβισμό των 21 παιδιών και των 2 εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου, όπως και των 100 μαθητών και εκπαιδευτικών του Δημοτικού, πέραν της πυροσβεστικής υπηρεσίας χρησιμοποιήθηκαν ένα λεωφορείο και ένα στρατιωτικό στάγερ.